αντίθετο σχόλιο του Παναγενού στη σημαντική νίκη του Απόλλωνα, δηλαδή ένα ακόμη γκολ και για σένα, ένα ακόμα σημαντικό διπλό για τον Πανιώνα. Πες μου τι λέγει το μάτς. Καλησπέρα και από μένα. Όπως έχω ξαναπεί, δεν μετράνε τα κόμματα στα βάση. Η νίκη μετράει. Μια πολύ δύσκολη νίκη εκτός έδρας. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ δουλεμένη. Κάναμε σημαντική νίκη για το βάθος και για το πρωτάθλημα που θέλουμε να κατακτήσουμε. Ο στόχος μας είναι αυτό σίγουρα. Σημαντικό που δεν χτύπησε κανένα παιδί και από όλους και από εμάς και από τους αντιπάλους μας. Πιστεύω ότι διαχειριστήκαμε καλά τον πρώτο ημίχρονο, σκοράραμε, τελειώσαμε τις ευκαιρίες μας, τα μετουσιώσαμε σε γκολ. Φάγαμε ένα κρύο γκολ, θεωρώ. Εντάξει, χωρίς ευκαιρίες, χωρίς τίποτα, φάγαμε ένα κρύο γκολ από ένα απευθείας φάουλ. Δεχτήκαμε μια πίεση, δεν μπορώ να πω ότι απειληθήκαμε ιδιαίτερα, αλλά η πίεση είναι η πίεση που δεχτήκαμε και καταφέραμε και πήραμε τους βαθμούς. Η έναντι νίκη της ομάδας, 11 παιχνίδια, δύσκολες συνθήκες και σε αυτό το μάτς και σε προηγούμενα, η ομάδα έχει μέταλλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι και στην κακιά μας μέρα και στην καλή μας μέρα να παίρνουμε τους βαθμούς, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα όλοι μαζί να ένα στόχο έχουμε όλοι. Πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, και τι λέγει για τον κόσμο που και σήμερα ήταν εδώ ο 12ος παίχτης. Εντάξει, δεν το συζητώ. Αυτό είναι πραγματικά το 12ος παίχτης. Μπορώ να πω και σαν να τους έχουμε μέσα και να παίζουμε και να τρέχουμε μαζί μας είναι τα παιδιά. Δηλαδή, μας δίνουν κίνητρο και δύναμη σε κάθε φάση. Είναι σίγουρα μεγάλη δύναμη για μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.